Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Στο πλαίσιο των διαδικτυακών συζητήσεων του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και σε συνεργασία με τον κύκλο ιδεών και την Καθημερινή, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να εξετάσουμε την επόμενη μέρα των λειτουργικών σχέσεων. Και μπορώ να πω ότι δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φιλοξενήσει ένα πάνελ για το θέμα αυτό με τη συμπυκνωμένη εμπειρία και τη γνώση του σημερινού. Έχω την τύχη και την τιμή, θα έλεγα, να συνομιλήσω σήμερα με τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τις σχέσεις με την γειτονική μας χώρα. Έχουν υπηρετήσει σε διαφορετικά πόστα και σε διαφορετικές κυβερνήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και κυρίως βέβαια με την εξωτερική πολιτική και όχι μόνο με αυτή. Μαζί μας είναι, θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, την Ντόρα Μπακογιάννη, που διατέλεσε υπουργός εξωτερικών μέχρι το 9 νομίζω έτσι, και εν συνεχεία έχουμε τον κύριο Βενιζέλο, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό εξωτερικών και εθνικής άμυνας νωρίτερα, ήταν και οικονομικών, και η σχέση μας με την Τουρκία έχει μια οικονομική διάσταση, οπότε υπό αυτή την έννοια έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία αυτά που θα πει. Και φυσικά ο Ναύαρχος και πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και υπουργός άμυνας, εθνικής άμυνας, ο Ναύαρχος Ευάγγελος Απολίκης. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την κυρία Μπακογιάννη να τη ρωτήσω πώς βλέπει τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα. Μια μεγάλη χώρα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο λόγω των σχέσεων με εμάς, πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου και όλοι ασχολούνται με εμάς. Η Τουρκία για πολλές χώρες έχει σημασία. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται εκεί και υπό αυτή την έννοια φυσικά τι γίνεται και στις σχέσεις με εμάς, ποια θα είναι, πώς βλέπετε εσείς την επόμενη μέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όσους μας παρακολουθούν σε αυτή την ελπίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ξεκινήσω προσπαθώντας λίγο να περιγράψω την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η κρίση του κορονοϊού βρήκε την Τουρκία σε ήδη αρκετά βεβαρημένη οικονομική κατάσταση. Ήδη η οικονομία της είχε παρουσιάσει πάρα πολλά προβλήματα. Η επέκταση των στρατιωτικών δράσεων του Ερντογκάν είχε ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στην τουρκική οικονομία, δηλαδή τα έξοδα ήταν πάρα πολύ μεγάλα και είχαν καταγραφεί ήδη εις βάρος του τουρκικού προϋπολογισμού, συναγματικά από θέματα γενικώς χαμηλά. Και πάνω σε αυτήν την κρίση βρέθηκε ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην Τουρκία. Η αργή αντίδραση δημιούργησε μια αντίδραση στον κόσμο, στην κοινωνία. Ο Ερντογκάν ήταν ανάμεσα σε ένα συνεχές δίλημα να κλείσει ή να μην κλείσει τη χώρα λόγω ακριβώς του κόστους της οικονομίας. Αυτό δημιούργησε αντιδράσεις πολλαπλές στην τουρκική κοινωνία. Πόσο μάλλον όταν ένα σημαντικό ποσοστό των Τούρκων είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και έχουν ανάγκη το μεροκάματο, ότι δεν έχουν κανένα, μα απολύτως κανένα απόθεμα. Για να σας δώσω μια συγκριτική, έτσι, ένα συγκριτικό νούμερο, η τουρκική κυβέρνηση έδωσε 14 δισεκατομμύρια μέχρι αυτή τη στιγμή για να στηρίξει τον κόσμο. Εμείς έχουμε δώσει 16,8. Και αντιλαμβάνεστε τη διαφορά στον πληθυσμό. Για πρώτη φορά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η δημοτικότητα του Ερντογκάν πέφτει καθημερινά. Για πρώτη φορά, πάνω του 60% των Τούρκων, των νέων Τούρκων, δηλώνουν ευθέως ότι δεν εμπιστεύονται τον Ερντογκάν. Και για πρώτη φορά καταγράφεται πλέον από τα εσωτερικά του κόμματός του, δηλαδή από τα εσωτερικά του ΑΚΕΠ, μία δύναμη, η οποία, της οποίας ηγείται ο Μπαμπατσάνο, ο Αλί Μπαμπατσάνο, ο παλιός υπουργός εξωτερικών και συνάδελφός μας και παλιός υπουργός οικονομικών, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις καταγράφει κάτι μεταξύ του 8 και 20%. Δεν είναι βέβαιο, αλλά πάντως, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν ότι ξεπερνάει το 10%. Άρα έχει και εσωτερικό πολιτικό θέμα πλέον ο Ερντογκάν. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω διότι στη φάση στην οποία βρίσκεται πρέπει να αναζητήσει κάποιου είδους συμμαχίες. Είναι πολύ εξαρτημένος από το εθνικιστικό κόμμα με το οποίο συνεργάζεται, πράγμα το οποίο δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Από την άλλη μεριά όμως είναι υποχρεωμένος να στραφεί
προς κάποια δύναμη η οποία θα του δώσει χρηματοδότηση. Η πρώτη επιλογή είναι το Διεθέστο Νομισματικό Ταμείο, το οποίο δεν το επιθυμεί για λόγους συμβολικούς και για λόγους ουσίας. Παλεύει να μην προχωρήσει προς το Διεθέστο Νομισματικό Ταμείο. Η δεύτερη είναι η Αμερική. Αλλά μια Αμερική η οποία σήμερα έχει τεράστια δικά της προβλήματα με έναν Τραμπ, ο οποίος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του μόνο προς τις επόμενες εκλογές. Οι πιθανότητες να πάρει χρήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον με βάση τους Τούρκους αναλυτές αυτή τη στιγμή, δεν είναι μεγάλες. Τελικά λοιπόν, κατά την γνώμη μου, θα υποχρεωθεί να στραφεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προς την Ευρώπη. Διότι από τη Ρωσία βεβαίως και από την Κίνα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει χρήματα. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Αυτή λοιπόν η κατάσταση στην Τουρκία δημιουργεί έναν αυξημένο εκνευρισμό στην πολιτική ηγεσία της Τουρκίας και ιδιαίτερα μετά από τα επεισόδια στον Εύρο, τα οποία τα εξέλαβαν και η τουρκική κοινή γνώμη, αλλά και οι Τούρκοι αναλυτές και τα τουρκικά site κτλ. Ως μία ήττα την οποία υπέστησαν, ο εκνευρισμός αυτός μεγαλώνει. Και γι' αυτό ακριβώς και θέλει και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η κατάσταση, διότι για να κλείσω, η εικόνα σήμερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι μία εικόνα πολύ ανησυχητική. Δηλαδή η ένταση μεταβεβαιότητος είναι πάρα πολύ μεγάλο, την συντηρεί σκοπίμως, δεν του ξεφεύγει, τα επεισόδια στον Εύρο δεν ήταν τυχαία, οι χθεσινές δηλώσεις Τσαβούσογλου δεν είναι τυχαίες, οι προχθεσινές δηλώσεις Ακάρ δεν είναι τυχαίες, κάνει μία σκόπιμη συντήρηση αυτής της έντασης, διότι πιστεύει ότι με αυτό έχει τη δυνατότητα ενδεχομένως να διαπραγματευτεί από διαφορετική θέση. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα και από εκεί και πέρα νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία στη συνέχεια της συζήτησης να δούμε πώς πορευόμαστε στο μέλλον. Θα πάω στον κύριο Βενιζέλο, απλά την άποψή σας πάνω σε αυτό το ίδιο πλαίσιο και όπως είπα πριν ήσασταν και Υπουργός Οικονομικών, οπότε θέλω και τη δική σας άποψη σε ό,τι αφορά την οικονομία της γειτονιάς. Τι μπορεί να σημαίνει βέβαια αυτό, η κρίση που περνάει ή θα περάσει για σχέση με εμάς. Ο κ. Ερντογκάν αντιμετωπίζει, όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη, ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων. Καλύτερα να διαχειριστεί μια κρίση υγειονομική, μια κρίση οικονομική που προϋπήρχε και που τώρα έχει ενταθεί. Έχει ανοιχτά μέτωπα στην εξωτερική του πολιτική και στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας και ο ίδιος επενδύει στα μέτωπα αυτά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Συρίας και της Λιβύης και πλέον έχει το εσωτερικό πολιτικό του πρόβλημα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό το δημιούργησε ο ίδιος, κάνοντας την θεσμική επιλογή να αναθεωρήσει το Σύνταγμα και να μετατρέψει ένα κοινοβουλευτικό σύστημα σε ιδιόρυθμο προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι για να ξαναεκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, στις ερχόμενες εκλογές, πρέπει στον δεύτερο γύρο να συγκεντρώσει μια πολύ μεγάλη δύναμη, μια απόλυτη πλειοψηφία. Να συγκεντρώσει το 50 πλέον ενός των ψήφων. Άρα πρέπει να ξαναβρει την ικανότητά του να συγκεντρώνει και να εκφράζει τη μισή περίπου τουρκική κοινωνία. Αυτό το έχει καταφέρει τώρα επί 20 και πλέον χρόνια. Γιατί είναι έτσι διαιρεμένη κοινωνικά, ιδεολογικά, θρησκευτικά, φυλετικά η Τουρκία, ώστε ο Ερντογκάν μπορεί να διαμορφώνει συσχετισμούς που τελικά του δίνουν ένα περίπου 50% πάντα. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα, τα χρόνια έχουν περάσει, έχουν οξυνθεί όλες οι εκκρεμότητες. Υπάρχουν νέες γενιές Τούρκων πολιτών οι οποίες εκφράζονται και βεβαίως καλύτερα να διαχειριστεί για πρώτη φορά όλες τις κρίσεις μαζί. Άρα αυτό σημαίνει ότι το φαινόμενο που λέγεται εξαγωγή μιας εσωτερικής έντασης για λόγους αντιπερισπασμού ή γιατί έτσι δημιουργεί κάποιες δυνατότητες ανταλλαγής μέσα από τη διαπραγμάτευση θα οξύνεται.
Άρα λοιπόν έχουμε μια Τουρκία η οποία οικονομικά αυτή τη στιγμή θα βρεθεί στα πρόθυρα, όχι είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, κινδυνεύει να χρεοκοπήσει για πολλωστή φορά επισήμως. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η λύση για την ευρωπαϊκή οικονομία, αν μπορεί να υποκαταστήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια οικονομία όπως η τουρκική εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει το φορτίο ενός προγράμματος διάσωσης, ενός bail-out. Είναι άλλο να δίνεις 1-2-3 δισεκατομμύρια με αφορμή το προσφυγικό μεταναστευτικό, με αφορμή κάποιο συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, και διαφορετικό να αναλάβεις όλο το φορτίο της διάσωσης της τουρκικής οικονομίας. Άρα το αδιέξοδο του κυρίου Ερντογκάν οικονομικά και νομισματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο και χρηματοπιστωτικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα προβλήματά του στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής κωδικοποιούνται σε αυτήν την, ας το πούμε έτσι, έμφαση που δίνει στον τουρκικό εξαιρετισμό. Προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, έχει ιδιαίτερα δικαιώματα. Μπορεί να ανήκει και να μην ανήκει στη Δύση, μπορεί να ανήκει και να μην ανήκει στο ΝΑΤΟ, μπορεί να παίζει ταυτόχρονα και με τον Τραμπ και με τον Πούτιν, μπορεί να είναι μεγάλος περιφερειακός παράγων και στη Συρία και στη Λιβύη, αλλά ταυτόχρονα θέλει να διατηρήσει τη δυνατότητα αναθέρμανσης των σχέσεών του με την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι πολύπλοκα, αντιφατικά, επικίνδυνα, γιατί είναι οριακά. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνοδεύονται και με την διάθεση την οποία είπα, η οποία είναι πάγια στην Τουρκία, να εξάγονται αυτές οι εσωτερικές εντάσεις. Τώρα, η εξαγωγή δεν γίνεται κυρίως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν αφορά κυρίως και πρωτίστως την Ελλάδα. Υπάρχουν προβλήματα στη Συρία, στη Λιβύη, προβλήματα σε σχέση με τους Κούρδους, προβλήματα σε σχέση με το Ιράν, προβλήματα σε σχέση με το Ιράκ, τα οποία είναι πολύ σοβαρά, αλλά και εδώ υπάρχει μία ιδεολογική χρήση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και εδώ υπάρχει ένα αφήγημα που αφορά την Κύπρο, αφορά την Ελλάδα, αφορά τα νησιά, αφορά τον ορυκτό πλούτο. Όλα αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και έντασης, παρότι τα νέα κατά κυριολεξία στοιχεία που έχουν προστεθεί είναι ότι έχει υπογραφεί το μνημόνιο, το περιβόητο MOU Λιβύης Τουρκίας, και έχουμε την πολύ μεγάλη διείσδυση της Τουρκίας στη Συρία και τη Λιβύη, και έχουμε βεβαίως και την οικονομική κρίση πια, η οποία για πολλωστή φορά βέβαια εμφανίζεται στην Τουρκία, αλλά τώρα την βρίσκει πάνω στην φάση μιας, θα έλεγα, υπερέντασης στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε με την υφαλιότητα και την στρατηγική ψυχραιμία και αυτοσυνειδησία που απαιτείται. Πριν πάω στον Άβαρχο, ένα συμπλήρωμα, επειδή η κυρία Μπακογέννη αναφέρθηκε στα εσωτερικά της Τουρκίας. Η δική σας εκτίμηση σε ό,τι αφορά είτε τους Κεμαλιστές, είτε τον Μπαμπατζάν, είτε κάποια άλλη δύναμη, και ο Γκιούλ έχει τη δική του πορεία. Υπάρχει δυνατότητα να αμφισβητηθεί η πολιτική παντοδυναμία του Ερντογάν στην κάλπη? Βεβαίως υπάρχει, αλλά δεν είναι για μας προτιμητέα μία άλλη εκδοχή. Δηλαδή δεν είχαμε καλύτερη, ας το πούμε, αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή του Κυπριακού επί κυβερνήσεων και μαλιστικών. Θα έλεγα ότι μεγαλύτερα προβλήματα είχαμε ιστορικά, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και να κάνουμε μία αποτίμηση του μακρού ιστορικού χρόνου. Ύστερα, σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών, πράγματι μπορεί να εμφανιστεί ένα νέο κόμμα, όπως το κόμμα του Μπαμπατζάν. Μπορεί να χρειαστεί να συμμαχήσει και με άλλες δυνάμεις για να έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Ερντογκάν, όπως και τώρα έχει την συμμαχία του την στρατηγική με τον Μπακτσελή, αλλά στο επίπεδο των προεδρικών εκλογών πρέπει να μπορεί να διαμορφώσει πλειοψηφία εκλογής. Άρα θα πρέπει να μπει σε αυτού του είδους τους συμβιβασμούς και τις συνενέσεις, τις οποίες τις εκβιάζει όταν επικαλείται ζητήματα τρομοκρατίας και ζητήματα πατριωτικής ταυτότητας. Άρα η εξωτερική πολιτική, οι εντάσεις στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας
τον βοηθούν να πειθαρχεί και την αντιπολίτευση και τους πιθανούς νέους πολιτικούς ηγέτες. Εγώ θα τολμήσω να εκτιμήσω ότι μια συνεργασία με τον Μπαμπατζάν θα ήταν προτιμητέα από με τους εθνικιστές, αλλά βέβαια αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πριν δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Βαγωγή, γιατί το σήκω στο χέρι. Κάτι σύντομο για να πάω και στον άλλο. Εγώ συμφωνώ απολύτως και για τη μεγάλη εικόνα που είπε ο κ. Βενιζέλος. Δεν είπα ποτέ ότι οι κεμαλιστές θα μπορούσαν να ήταν για μας μια καλύτερη επιλογή. Απλώς αναφέρθηκα σε όλα αυτά λόγω της πίεσης. Η πολιτική πίεση αυξάνει στην Τουρκία. Δηλαδή αυτό που είπε πριν και οι νέοι ηγέτες και ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολεως ως μια διαφορετική προσωπικότητα πολιτική η οποία πλέον υπάρχει στο σκηνικό. Αλλά και τα εσωτερικά προβλήματα του κόμματός του αυξάνουν την πίεση και την πολιτική για να δράσει και για να προσπαθήσει να δείξει κάποιας μορφής επιτυχία. Αυτό είναι που με ανησυχεί εμένα περισσότερο περιγράφοντας την όλη κατάσταση. Να πάω στον κύριο Αποστολάκη και αφού του ζητήσω μια ανάλογη έτσι, εκτίμηση της κατάστασης στην Τουρκία, να προσθέσω λόγω της εμπειρίας του και την αίσθηση που έχει ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Κύριε Έλλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να βρεθούμε και να κάνουμε μια τόσο σοβαρή συζήτηση. Θα συμφωνήσω βέβαια με την εικόνα που δίνει και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Βενζέλος. Αυτή είναι η εικόνα της Τουρκίας σε γενικές γραμμές. Ήθελα να φωτίσω μερικές άλλες γωνίες που έχουν σχέση με το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Καταρχήν υπάρχει μια αλλαγή η οποία έχει σχέση με το πώς διαχειρίζονται τα θέματα, ειδικά της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, σε σχέση με τον προηγούμενο καιρό. Παλιότερα το προεξέχοντα λόγο είχε το Υπουργείο Εξωτερικών και η διπλωματία της Τουρκίας έκανε τις ανάλογες κινήσεις και τις ανάλογες επαφές, εξασκούσε τις πιέσεις με λιγότερο βάρος τη στρατικοποίηση των προβλημάτων. Αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι υπάρχει και μια έτσι αντιπαράθεση σε λανθάνουσα μορφή μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος Άμυνας φαίνεται ότι έχει κερδίσει έδαφος και επειδή φαίνεται ότι η στρατικοποίηση του προβλήματος και η αμεσότητα που έχουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα ή τουλάχιστον αμεσότερο αποτέλεσμα στις επιδιώξεις της στρατηγικής της Τουρκίας, οι οποίες δεν αλλάζουν. Ξέρουμε πολύ καλά τι θέλει. Μπορούμε να το αναλύσουμε κάθε φορά που συζητάμε, αλλά δεν κάνει πίσω σε τίποτα από αυτά που διεκδικεί. Θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο έχουν ενταθεί πάρα πολύ οι παραβιάσεις. Έχει έρθει τελευταία σε επίκαιρη η διεκδίκηση ή αποστατικοποίηση των νησιών. Η ισχύς του στρατού της Τουρκίας έχει αρχίσει να προβάλλεται περισσότερο και σε αυτή την περιοχή. Θεωρώ ότι επειδή ο Ερντογκάν λειτουργεί τακτικά και εκμεταλλεύεται τα κενά των σχέσεων και των προβλημάτων που υπάρχουν μεταξύ των ισχυρών στην περιοχή, λέω Αμερική, Ιράν, Ιράκ, Κίνα, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την αναστάτωση, ακόμα και το θέμα του κορονοϊού, για να κάνει μερικά βήματα μπροστά στις διεκδικήσεις του. Η δυνατότητά του να το κάνει, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι οικονομικά, που είναι δεδομένο, ότι οικονομικά είναι σε μια πολύ πολύ δύσκολη φάση για τους λόγους που αναφερθήκανε προηγουμένως. Δεν ξέρουμε από πού θα πάρει βοήθεια οικονομική, αλλά τέλος πάντων στα θέματα που αφορούν εμάς και την Ανατολική Μεσόγειο νομίζω ότι δεν έχει φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να τα υλοποιήσει οικονομικά. Άρα είμαστε λίγο μακριά από το να φτάσει να έχει
εμπόδιο να υλοποιήσει τέτοια πράγματα, χωρίς να υπονοώ τίποτα. Θεωρώ ότι το θέμα του προσφυγικού, το θέμα της διαχείρισης της ενέργειας στην περιοχή είναι θέματα που τα προβάλλει, τα βάζει μπροστά και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, γιατί όπως πολύ σωστά είπαν προηγουμένως, αρχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα αξιοπιστίας, χάνεται η παντοδυναμία του. Πότε θα φτάσει βέβαια στο να απειληθεί ουσιαστικά, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Αισθάνεστε ότι οι ένοπλες δυνάμεις, και το λέω σε εσάς για ευνόητους λόγους, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σήμερα είναι σε θέση να υλοποιήσουν οποιαδήποτε σχέδια έχει στο μυαλό του ο Τούρκος Πρόεδρος, για τα οποία πολλές φορές εμείς συζητάμε από τη δική μας οπτική βέβαια, αλλά έχω την αίσθηση ότι, μπορώ να κάνω λάθος, νομίζει πως είναι πιο δυνατός από ό,τι είναι. Δεν ξέρω αν είναι η ελπίδα του Έλληνα ή είναι η πραγματικότητα. Έχω την αίσθηση ότι είναι η πραγματικότητα, γιατί και στη Συρία και στη Λιβύη και με τον Ρώσο και με τον Αμερικάνο και στα Βαλκάνια το ρόλο που θέλει να παίξει και με εμάς, είναι σε θέση να, σε τόσα πολλά μέτωπα, να είναι αποτελεσματικός. Αντικειμενικά, βέβαια, προσπαθούμε να δούμε την πραγματικότητα. Δεν θέλουμε ούτε να αεροποιήσουμε, ούτε να. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα μεγέθη τα έχει. Έχει επενδύσει πολλά χρήματα στις ενόπλες δυνάμεις. Έχει μια αμυντική βιομηχανία η οποία τον στηρίζει. Έχει ένα στρατό ο οποίος θεωρητικά είναι έμπειρος σε 2-3 πολέμους, τους οποίους ουσιαστικά τους έχει απασχολήσει. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μία υπερβολή σε όλα αυτά, και η υπερβολή έχει δύο πλευρές. Στο πώς βλέπει εκείνος τον εαυτό του, το τι νομίζει ότι μπορεί να κάνει, θεωρεί ότι είναι παραπάνω ισχυρός από ό,τι στην πραγματικότητα είναι, και στο πώς τον θεωρούμε, πώς τον βλέπουμε εμείς, πιστεύοντας ότι μερικές φορές αισθανόμαστε ότι ο όγκος του και το μέγεθός του και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι υπερβολικά και μη συγκρίσιμος με τις δικές μας δυνατότητες. Θεωρώ ότι δεν έτσι τα πράγματα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι πόλεμοι έχουν πολλές παραμέτρους οι οποίοι δεν μετριώνται. Ούτε με τα νούμερα, ούτε με τις καταστάσεις που είναι πριν από τον πόλεμο. Εάν υπάρχει μια πολεμική αναμέτρηση, αυτά που λειτουργούν είναι διαφορετικά πράγματα που σε πολλά σημεία έχουμε υπεροχή. Δεν εύχεται κανείς να φτάσουμε εκεί, αλλά καλό θα είναι να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε αμεληταία ποσότητα και ο ίδιος ο Ερντογκάν μας υπολογίζει πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια υπερβολή όλη αυτή η εικόνα που δίνεται. Δεν μπορεί να παλέψει όλα αυτά τα μέτωπα που έχει ανοίξει. Δείχνει την αδυναμία του σε αυτούς που τον αναλύουν σε όλες τις επιχειρήσεις. Εγώ στη Συρία δεν νομίζω ότι τα πάει καλά, ούτε έχει δείξει κανένα στρατό οργανωμένο. Φανταστείτε τι έχει να αντιμετωπίσει στη Συρία και ποιο είναι το επίπεδο του στρατού του Άσαντ. Στη Λιβύη οι παρεμβάσεις του είναι τσουρουφλισμένες. Δηλαδή έχει προσπαθήσει να αλλάξει την κατάσταση με αρκετό κόσμο, αρκετά υλικά, αρκετή προσπάθεια, αλλά ένα πράγμα θα πρέπει να κρατήσουμε, ότι προσπαθεί, ταλαιφθεί τον χρόνο και ο χρόνος τον πιέζει. Αυτή η υπόθεση με τη Λιβύη, όσο διαρκεί και όσο υπάρχει αυτή η αναστάτωση, αυτός θέλει να αξιοποιήσει ό,τι θετικό έχει προκύψει για αυτόν από τη συμφωνία, από το σύμφωνο Λιβύης-Τουρκίας. Και ό,τι μπορεί να κερδίσει σαν δεδικασμένο για το μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λιγάκι, να μην ανησυχούμε τόσο πολύ για την ισχύ και για τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεων του Ερντογκάν. Επειδή αναφερθήκατε πριν στην αποστρατικοποίηση των νήσων, είναι ένα θέμα που έρχεται συχνά. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν τον Υπουργό Άμυνας την τελευταία φορά, βέβαια και ο κ. Τσαβούσο το έχει πει. Ευχαριστώ. Να πάμε στον Βενιζέλο να τον ρωτήσω
πώς αποτιμά η δική μας πλευρά αυτής της συνεχής αναφορές και ποια πρέπει να είναι η στάση μας διακομματικά και διαχρονικά. Κοιτάξτε, το ζήτημα της αποστατικοποίησης των νησιών είναι παλιό ζήτημα. Διαρκεί δεκαετίες τώρα. Σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, το ζήτημα αυτό τίθεται. Κατά καιρούς είναι σε λανθάνουσα κατάσταση, κατά καιρούς εμφανίζεται στην επιφάνεια, αλλά πάντως υπάρχει. Δεν είναι κάποιο καινούριο δεδομένο στην αντιπαράθεση ή στον κατάλογο των μονομερών διεκδικήσεων της Τουρκίας, για να είμαι ακριβέστερος. Τώρα, η ελληνική απάντηση έχει δοθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι πάντα η ίδια, είναι σχετικά απλή. Τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου, η Λίμνος και η Σαμοθράκη πιο συγκεκριμένα, δεν διέπονται από την συνθήκη της Λοζάνης, την οποία επικαλείται ο κύριος Ερτογκάν, αλλά από τη συνθήκη του Μοντρέ. Άλλωστε, το ίδιο ισχύει και για τα Δαρδανέλια και για το Βόσπορο και για το Μαρμαρά και για την Ήβρο, για την Τένεδο. Η συνθήκη λοιπόν του Μοντρέ του 1936 έχει επιτρέψει την στρατιωτικοποίηση της Λίμνου και της Σαμοθράκης και αυτό το έχουν δεχθεί με τον πιο επίσημο τρόπο οι Τούρκοι της εποχής εκείνης, η κυβέρνηση και ο πρέσβης, ο Τούρκος στην Αθήνα. Ως προς τα νησιά μας, τα άλλα του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή Μυτιλίνη, Χίο, Σάμος, Ικαρία, ισχύει η συνθήκη της Λοζάνης του 1923, αλλά αυτή δεν προβλέπει αποστρατικοποίηση, προβλέπει ορισμένους ειδικούς περιορισμούς για τα ναυτικά οχυρά και τα οχυρωματικά έργα και για τον αριθμό των υπηρετούντων που πρέπει να βρίσκονται σε αναλογία με τον πληθυσμό, αλλά ταυτόχρονα απαγορεύει τις υπερπτήσεις από την Τουρκία στα νησιά και τις δικές μας στην ακτή της Ανατολίας. Αυτά όλα δεν τηρούνται από την τουρκική πλευρά, αλλά πάντως αποστρατικοποίηση με την έννοια που το θέτει ο κύριος Ερτογκάν και οι υπουργοί του δεν προβλέπεται ούτε για τα νησιά αυτά. Στα Δωδεκάνησα τώρα ισχύει η συνθήκη των Παρισίων του 1947 μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας για την παραχώρηση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Εκεί προβλεπόταν αποστρατικοποίηση, αλλά όπως λέμε κατ' επανάληψη, αυτή η συνθήκη είναι res inter alios acta. Δεν αφορά την Τουρκία, αφορά την σχέση Ιταλίας και Ελλάδος. Η ιδέα αποστρατικοποίηση ήταν μια λογική του 1947, της πρώτης φάσης του ψυχρού πολέμου. Την ήθελε τότε η Σοβιετική Ένωση. Υπήρχαν Ιταλικά νησιά αποστρατικοποιημένα. Υπήρχαν χώρες του Συμφώνου Βαρσοβίας αποστρατικοποιημένες ολόκληρες, όπως ας πούμε η Βουλγαρία, η Ρουμανία ή ξέρω εγώ η Ανατολική Γερμανία. Και τώρα αυτά δεν ισχύουν, έχουν προπολού αλλάξει οι καταστάσεις και υπάρχουν οι απειλές, υπάρχει ο εξοπλισμός των τουρκικών ακτών, υπάρχει το δικαίωμα προστασίας αυτοάμυνας για την ακρίβεια που έχει κάθε χώρα. Νομίζω ότι δεν θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση ποτέ στο ζήτημα της αποστατικοποίησης η Τουρκία. Εμείς είχαμε πάντα και έχουμε ένα πρόβλημα με το ΝΑΤΟ σε σχέση με τη Λίμνο και τη συμπερίληψή της στον σχεδιασμό των νατοϊκών ασκήσεων. Αυτό δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον δικό της στρατιωτικό σχεδιασμό. Εκεί είναι δηλωμένη από εμάς η Λίμνος. Το είχα κάνει αυτό ως Υπουργός Αμήνης, τα θυμάται ο κύριος Αποστολάκης. Και όταν έχουμε πραγματικό πόλεμο, δεν ισχύει η εξαίρεση της Λίμνου. Όταν έγιναν οι επιχειρήσεις στη Λιβύη, οι νατοϊκές, το 2011, η Λίμνος εντάχθηκε στο σχεδιασμό, γιατί είναι άλλο η περίοδος ασκήσεων και άλλο η περίοδος πραγματικού πολέμου. Άρα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στις σωστές διαστάσεις τους και εις βάθος, λαμβανομένου υπόψη και του νέου δεδομένου που υπάρχει σε σχέση με την δομή διοίκησης και τη δομή δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν θέλω να σας κουράσω με τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά πάντως έχουν αλλάξει τα δεδομένα, όχι εις βάρος μας. Να περάσω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο συζητείται πολύ πιο έντονα τα τελευταία χρόνια. Είναι η οριοθέτηση από κλειστής κοινωνικής ζώνης. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία με την Ιταλία. Να τολμήσω να πω ότι αυτή είναι η πιο εύκολη από τις πιθανές οριοθετήσεις. Υπάρχει το θέμα της Αλβανίας, κύριε Μπακογιάννη, το ξέρει καλά, που ανεγράφει από το συνταγματικό δικαστήριο της γειτονικής χώρας. Εκεί ενδεχομένως να μην ήταν μόνο η Αλβανία, να ήταν και άλλες δυνάμεις που έσπρωξαν την Αλβανία προς αυτή την κατεύθυνση.
Και το μεγάλο ερώτημα είναι βέβαια πότε θα προχωρήσει η Ελλάδα, εάν θα πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα, σε οριοθέτηση, σε συζήτηση, πίσω στο βάθος του μυαλού πολλών, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητάμε όλα. Είναι και η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την επίλυση διαφορών. Δεν το κάνεις μόνος σου, αλλά απλά το θέτω για να το συζητήσουμε. Να ξεκινήσω από την κυρία Μπακογιάννη, που έχω δει πρόσφατα και ένα ενδιαφέρον άρθρο της επ' αυτού. Πώς χειριζόμαστε αυτό το θέμα, και εδώ να πω επίσης ότι υπάρχουν και ερωτήσεις από το κοινό για την ΑΟΣ, γιατί δεν προχωράμε σε οριοθέτηση και με την Κύπρο. Δεν πάω εκεί ακόμα. Ας δούμε λίγο το θέμα. Προχωράμε την Ιταλία. Είναι ευαίσθητα θέματα, δεν είναι απλά, είναι σύνθετα και το οποίο πιθανότητα προσφυγή στη Χάγη. Η στρατηγική την οποία εμείς είχαμε τουλάχιστον επιλέξει ως κεντρική στρατηγική τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συμφωνίες με όλες τις χώρες με τις οποίες έπρεπε να προχωρήσουμε. Είχαμε προχωρήσει προς την Αλβανία. Με την Αλβανία, νομίζω ότι ήταν ένα state of the art συμφωνία κατά γενική ομολογία. Δυστυχώς αυτή ακυρώθηκε από το δικαστήριο τότε και με διάφορες άλλες, όπως είπατε, επιρροές. Δηλαδή τότε ο Έντι Ράμα κινήθηκε, αλλά κινήθηκε αναμφισβήτητα με κάποιες επιρροές. Δεν μπορέσαμε μετά να την επαναφέρουμε. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν μια αδυναμία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Έπρεπε οπωσδήποτε στη σχέση μας με την Αλβανία αυτό να επανέλθει και να επανέλθει δυναμικά, διότι, εν πάση περιπτώσει, είχαν βάλει την υπογραφή τους. Θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια βελτίωση, αν θέλανε, ή κάποια μορφής βελτίωση, αλλά έπρεπε αυτή η συμφωνία να επανέρχεται και να είναι καθοριστική στη σχέση μας με την Αλβανία. Με την Ιταλία, όπως ξέρετε, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ κοντά. Δεν ολοκληρώθηκαν λόγω ενός προβλήματος με τους ψαράδες, τους Ιταλούς, αλλά όπως και εσείς λέτε, τα πράγματα είναι σχετικά εύκολο να το αντιμετωπίσουμε. Είχαμε κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια επί των ημερών μου με τη Λιβύη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και μάλιστα γενναιόδορη, θα έλεγα, βλέποντας πίσω, ήταν η στάση της ελληνικής κυβέρνησης στην προσπάθειά της να κλείσει μια συμφωνία με τη Λιβύη. Αυτή δεν ευωδόθηκε λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, έγινε λόγω των εξελίξεων με τη Λιβύη. Και φτάνουμε πλέον στο θέμα της Αιγύπτου. Το θέμα της Αιγύπτου είναι καθοριστικό. Η συμφωνία με την Αίγυπτο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ήδη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, πήρε το δώ στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Αιγυπτιακό. Συνεχίζεται δηλαδή μια προσπάθεια την οποία είχαμε ξεκινήσει, είχα πάει 4 φορές να δω το Μουμπάρακ για αυτή την υπόθεση. Δεν είναι εύκολη, διότι υπάρχουν σημεία στα οποία η Αίγυπτος ανησυχεί για τυχόν άλλου είδους αντιδράσεις. Κατά την άποψή μου, η συμφωνία με την Αίγυπτο πρέπει να προηγηθεί των όποιων άλλων συμφωνιών προσπαθήσουμε να κάνουμε. Τώρα, στο θέμα της Τουρκίας, για το οποίο γίνεται πάρα πολύ κουβέντα. Εγώ θα σας πω ευθέως τη γνώμη μου. Η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο και ισχυρό χαρτί. Και αυτό το ισχυρό χαρτί είναι το διεθνές δίκαιο. Πάνω σε αυτό βασιζόμαστε σε όλες μας τις προσπάθειες τις οποίες έχουμε κάνει. Μία μονομερής πράξη θα μας έφερνε σε αμφισβήτηση αυτού του διεθνούς δικαίου. Άρα θεωρώ ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε, να κάνουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εξαιρετικά δύσκολο, έτσι, δεν θέλω να παριστάνω καθόλου ότι δεν έχω συνέστηση του μεγέθους της δυσκολίας, αλλά θα έπρεπε να συνεχίσουμε μία προσπάθεια, οτιδήποτε κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση να είναι συμπεφωνημένο. Διότι άλλος πώς κινδυνεύουμε να χρειαστεί να δώσουμε απαντήσεις τις οποίες δεν θέλουμε να δώσουμε και οι οποίες ενδεχομένως σε άλλα θέματα να μας φέρουν σε άλλου είδους δυσκολίες. Αυτή είναι και η βασική στρατηγική η οποία ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια από το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχουν άνθρωποι που μας κατηγορούν και λένε ότι αυτό είναι μία στρατηγική, αν θέλετε, πώς να την πω τώρα, όχι επαρκώς σκληρή.
όχι επαρκώς. Τέλος πάντων, έχω ακούσει διάφορες κατηγορίες όλα αυτά τα χρόνια για το πώς θα έπρεπε να συμπεριφερθούμε. Εγώ, κύριε, πιστεύω ότι με την Τουρκία θα πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια, έχοντας ενδυναμώσει τις δικές μας θέσεις, και συμφωνώ πάρα πολύ με την άποψη του Ναυάρχου. Οι Τούρκοι δεν μας υποτιμούν, και δεν μας υποτιμούν, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, και δεν πρέπει να υποτιμούμε και εμείς τον εαυτό μας. Η Ελλάδα δεν είναι αδύναμη σε αυτή την ιστορία της ισορροπίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Άρα, επειδή δεν είμαστε αδύναμοι, πρέπει να βασιστούμε στο διεθνές δίκαιο και να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα modus operandi με την Τουρκία. Στη φάση αυτή απέχουμε πολύ από αυτό. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ όσα χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα, είναι πραγματικά σήμερα, δεν το συγκρίνω βεβαίως με την εποχή του Κυπριακού ή του 1974, αλλά είναι ίσως η στιγμή με την μεγαλύτερη ένταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα θέλει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία σε αυτά τα οποία λέμε και να είμαστε σταθεροί στο στόχο μας. Κύριος Βενιζέλος, οριοθέτηση. Κύριε Έλλης, κοιτάξτε, νομίζω ότι ενώ επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, υπάρχουν αντιστάσεις στο να γίνει κατανοητή ακόμη και σε ένα μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης, αντιστάσεις καλόπιστες, καλοπροαίρετες, αλλά και κακόπιστες. Οι καλοπροαίρετες οφείλονται σε μια δυσκολία να συνοηθούμε ως προς το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου το οποίο ισχύει. Το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι ένα ελληνοτουρκικό ζήτημα. Η οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι μια πολύ σημαντική πτυχή, αλλά όχι η μόνη πτυχή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εμείς, όπως είπαμε τώρα, έχουμε εκκρεμότητες ως προς την οριοθέτηση με την Αλβανία, με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη. Άρα, σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα. Και εφόσον επιλογή της δικής μας στρατηγικής είναι ο σεβασμός και η επίκληση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να δούμε τι λέει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Λέει λοιπόν ότι για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και προκειμένου της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, οι οποίες ταυτίζονται από πλευράς έκτασης σε θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, πρέπει να προηγηθούν διαβουλεύσεις, δηλαδή διαπραγματεύσεις, μεταξύ των κρατών που είναι παρακείμενα, δηλαδή διπλανά ή αντικείμενα, έχουν απέναντι ακτές. Άρα το διεθνές δίκαιο που επικαλούμαστε και το οποίο πιστεύουμε και το οποίο ισχυροποιεί τις θέσεις μας, επιβάλλει την διαπραγμάτευση, τον διάλογο, τη διαβούλευση με τις χώρες αυτές και το έχουμε κάνει με την Αλβανία, με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη. Άρα το κάνουμε και με την Τουρκία. Διερευνητικοί γύροι επαφών γινόντουσαν επί δεκαετίες και έγιναν συστηματικά από το 2002 έως το 2015-16 περίπου. Εφόσον λοιπόν πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να έχουμε την πρωτοβουλία των διερευνητικών επαφών και των διαβουλεύσεων με στόχο να γίνει η οριοθέτηση όπως λέει το διεθνές δίκαιο, είτε με συμφωνία, είτε με συμφωνία για να πάει στο διεθνές δικαστήριο. Και έχουμε μάλιστα επιλέξει ως διεθνές δικαστήριο το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δεν λέω τι θα συμβεί τελικά. Δεν λέω τι θα δεχθεί η Τουρκία. Λέω τι πρέπει να λέμε εμείς. Ποια είναι η δική μας πρόταση και η δική μας πρωτοβουλία. Διερευνητικές επαφές, διάλογος. Συμφωνία είναι δύσκολο πρακτικά να επιτευχθεί, αλλά μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μόνο για την οριοθέτηση. Άλλο τι θα λέει η Τουρκία, τι θέματα μπορεί να θέτει μονομερός. Εμείς τι πρέπει να πούμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το λέμε πάντα και να του δίνουμε υπόσταση, γραπτή και επίσημη. Και αυτό να αφορά και την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Η υφαλοκρηπίδα έχει τεράστια σημασία, διότι υπάρχει ως δικαίωμα χωρίς να απαιτείται ανακήρυξη ή άλλη πράξη.
υπάρχει ipso facto και ab initio, όπως λέμε στα νομικά, το έχουμε πλήρως αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα. Η ιδέα ανακήρυξη της ΑΟΣ έχει σημασία όταν θα πάει σε οριοθέτηση. Ανακήρυξη από μόνη της, χωρίς οριοθέτηση, πρακτικά δεν σου προσφέρει κάτι. Δεν τυχαίο ότι και στην Κύπρο, στην αρχική φάση, επί Τάσου Παπαδόπουλου, πρώτα έγινε οριοθέτηση και μετά ανακήρυξη. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουμε με όλες τις χώρες. Με την Ιταλία, για παράδειγμα, έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας από το 1977. Βλέπετε, η μετατροπή της σε συμφωνία και για την ΑΟΣ είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν οι ιταλικοί ισχυρισμοί για τα ιστορικά αλλιευτικά δικαιώματα και μάλιστα στην λωρίδα μεταξύ 6 και 12 ναυτικών μιλίων, δηλαδή στην πιθανή επέκταση των χωρικών. Με την Αλβανία είχε κάνει μια πολύ καλή, εξαιρετική συμφωνία η κυρία Μπακογιάννη. Εγώ είχα προτείνει ένα ολόκληρο πακέτο για τη λύση αυτή το 2014-2015 στον κύριο Ράμα. Δυστυχώς δεν δόθηκε συνέχεια στο πακέτο αυτό, που θα έλυνε πολλά προβλήματα και θα έβγαζε ξανά στην επιφάνεια την υπογεγραμμένη συμφωνία του 2009. Άρα έχουμε εκκρεμότητα. Εκκρεμότητα έχουμε και με την Αίγυπτο. Διότι όλα πολύ καλά, η κυρία Μπακογιάννη πήγε 4 φορές στο Μουμπάρακ, εγώ πήγα 4 φορές στον Σίσι, τον σημερινό πρόεδρο, μόλις ανέλαβε, για να κάνουμε και το τριμερές σχήμα Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, αλλά η Αίγυπτος δεν θέλει πλήρη οριοθέτηση. Προτιμά την μερική, δηλαδή όχι ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, εκεί που υπάρχουν οι τουρκικές, ας το πούμε έτσι, διεκδικήσεις, οι ισχυρισμοί οι τουρκικοί. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να εκτιμήσουμε τι θα μας προσφέρει αυτό σε σχέση με το νέο δεδομένο που έχει δημιουργήσει η παράνομη οριοθέτηση μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Και έχουμε και την εκκρεμότητα με τη Λιβύη, η οποία παραδόξως ήδη από την εποχή του Καντάφη έχει πάει 2 φορές στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τις δικές της οριοθετήσεις και με την Μάλτα και με την Τινησία. Άρα είναι μια χώρα που ξέρει τι σημαίνει Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άρα λοιπόν πρέπει όλα αυτά να τα συνεκτιμήσουμε για να δώσουμε απαντήσεις πρακτικές στα ερωτήματα που θέτουν οι άνθρωποι. Θα μας προσφέρει κάτι η ανακήρυξη της ΑΟΣ, που είναι μια νομική πράξη γενική, χωρίς να σημαίνει οριοθέτηση. Χωρίς οριοθέτηση δεν εκμεταλλεύεσαι τίποτα. Και ο χρόνος περνάει, ο χρόνος σημαίνει ότι χάνει την αξία του ο ορυκτός πλούτος. Διότι να πέφτει η τιμή του πετρελαίου, πέφτει η τιμή του φυσικού αερίου, πάση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χάνουν την αξία τους οι νέοι αγωγοί, χάνουν την αξία τους τα νέα κοιτάσματα. Άρα ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ ημών και χωρίς οριοθέτηση στην πραγματικότητα δεν μπορείς να έχεις την πλήρη εκμετάλλευση των φυσικών σου πόρων και των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων τα οποία σου δίνει το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν να δούμε εμείς τι λέμε, όχι τι θα αποδεχθεί η Τουρκία, να έτσι τοποθετούμε τη Χάγη μόνο για την οριοθέτηση και να δούμε καλά το ζήτημα του χρόνου. Ο χρόνος δεν έχει λειτουργήσει υπέρ μας, έχει λειτουργήσει υπέρ μας μόνο στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα άλλα θέματα ο χρόνος και στο Κυπριακό και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν νομίζω ότι έχει λειτουργήσει υπέρ μας. Και επιμένω στο Ανατολική Μεσόγειο, γιατί επί δεκαετίες είμαστε κλεισμένοι λίγο στον στενό ορίζοντα του Αιγαίου, ενώ ξαφνικά καλούμαστε να δούμε τον ευρύ ορίζοντα της Μεσογείου με την κίνηση που έγινε σε σχέση με το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Βεβαίως, ταυτοχρόνως και εμείς, σας θυμίζω, έχουμε οριοθετήσει οικόπεδα νότια της Κρήτης, τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα και τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο άκρο σημείο των αποτάτων ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ πριν την οριοθέτησή της. Γιατί εμείς έχουμε με το νόμο 4001 του 2011 πει ποιο είναι το απότατο όριο της υφαλοκρηπίδας μας και της ΑΟΣ μας, προς οριοθέτηση βεβαίως.
Αλλά έως όπου γίνει η οριοθέτηση, έχουμε πει μέχρι πού φτάνουν. Βέβαια, το σκηνικό έχει αλλάξει λίγο. Αναφερθήκατε και εσείς στο θέμα της παγκόσμιας οικονομίας και της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου. Οι γίγαντες αμερικανικοί, ιταλικοί, γαλλικοί γίγαντες ενεργειακοί στην Κυπριακή ΑΟΣ επιλέγουν να αναβάλουν τις γεωτρήσεις, τις ερευνές τους. Να πάω λίγο στον πρώην Υπουργό Άμυνας και Αρχηγό των Όπλων Δυνάμεων. Πώς αλλάζει στρατηγικά αυτή η απόφαση των εταιριών το σκηνικό στην περιοχή μας και στην Ανατολική Μεσόγειο και με δεδομένη την προσπάθεια που υπήρχε για την υλοποίηση ή προώθηση, να το πω καλύτερα, του EastMed, του αγωγού, με ενδιαφέρον και από τους Ισραηλινούς, ένας αγωγός για τον οποίο έχουν γίνει πολλές συζητήσεις κατά πόσον είναι εφικτός τεχνικά, οικονομικά, εμπορικά. Τώρα έχουμε και την πτώση της τιμής του πετρελαίου και γενικά της ενέργειας. Το σκηνικό αυτό λίγο σύντομα για να μπορέσουμε να πάμε και σε 2-3 άλλα θέματα γιατί έχουμε φτάσει στη παραδέρα. Νομίζω ότι έχουμε μπει στη λογική ότι ο χρόνος μετράει εις βάρος μας. Και θα ξεκινήσω λίγο από το θέμα του διεθνούς δικαίου, το οποίο επικαλούμαστε, το οποίο βέβαια είναι μια πολύ σοβαρή βάση και για χρόνια η Ελλάδα το θεωρεί σοβαρό επιχείρημα. Το ερώτημα που μπαίνει είναι πώς το λαμβάνει υπόψη του το διεθνές δίκαιο ο Ερντογκάν και πόσο μας στηρίζουν οι φίλοι μας, οι σύμμαχοι σε αυτή την υπόθεση. Θεωρώ ότι δυστυχώς είναι τέτοια η αξία της Τουρκίας για τους Αμερικάνους, για την Ευρώπη και για τους υπόλοιπους που δεν θέλουν να ούτε να την πικάρουν, ούτε να τα σπάσουν με την Τουρκία για να υποστηρίξουν τα δικά μας τα δικαιώματα. Επομένως, έχουμε ένα πρόσθετο πρόβλημα. Αυτό που είναι αυτονόητο και που είναι η βάση των ισχυρισμών μας, θέλει ακόμα και αυτό προάσπιση. Είναι σίγουρο, το είπε και ο κύριος Βενζέλος και η κύριε Μπακογιάννη, ότι όσο περνάει ο καιρός, ο Τούρκος, επειδή ξέρει ότι δεν έχει και πολλά να κερδίσει βασισμένο στο διεθνές δίκαιο, προσπαθεί συστηματικά να το παραβιάσει. Βλέπουμε με το σύμφωνο Λιβύης-Τουρκίας, δεν υπήρχε καμία βάση, καμία λογική προοπτική. Ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να λέει η διεθνής κοινότητα, ότι δεν είναι λογικό, δεν είναι νόμιμο κλπ. Εκείνος λέει, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ υπέγραψα μια συμφωνία η οποία υπογράφηκε μεταξύ δύο κρατών. Εγείρει ή δεν εγείρει νόμιμα δικαιώματα για τα δύο αυτά κράτη είναι μια άλλη υπόθεση. Το έχει στο τραπέζι, το χρησιμοποιεί και κάνει και άλλα διάφορα. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να σκεφτόμαστε αν θα εφαρμόσουμε αυτά που είναι νόμιμα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για την Αιγαία Λίτιδα, για την αύξηση της Αιγαίας Λίτιδας, το οποίο δεν το αφισβητεί κανείς. Η Τουρκία, επειδή είναι πολύ σημαντικό, μας έχει κηρύξει Κάζιους Μπέλι, αν θα κάνουμε κάτι. Έχουμε ξεκινήσει διάφορες εισηγήσεις και πολλές φορές έχουμε φτάσει και κοντά στο να ξεκινήσουμε από το Ιόνιο για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλει και αυτό σκέψη για το πώς θα γίνει. Όμως, είναι σίγουρο ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Όσο περνάει ο καιρός, βρισκόμαστε και πλησιάζουμε με την πλάτη στον τοίχο. Άρα δεν... Να ρωτήσω κάτι, γιατί είμαστε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και εμείς και η Τουρκία. Υπάρχουν οι συνεχείς απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Θέτω σε αυτό το πλαίσιο και το Κάζου Μπέλι, ας το πω συνεχείς απειλές. Ξέρουμε ότι είναι και η απειλή. Είμαστε και οι δύο χώρες της συμμαχίας. Υπάρχει το περίφημο άρθρο 5, που τέλος πάντων πίσω από το οποίο πολλές φορές η συμμαχία συσπυρώνεται, αισθάνεται ότι υπάρχει μάλλον η αλληλεγγύη. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει ποτέ, δηλαδή ένα μέλος. Τέλος είναι κάτι βέβαια που εμείς ίσως το συζητάμε πολλές φορές και το ξέρουμε, αλλά πολλοί κόσμοι αισθάνεται λίγο, βλέπει περίεργα το ότι δύο χώρες στην ίδια συμμαχία και είναι μέλη της ίδιας συμμαχίας και μία χώρα απειλεί με συγκεκριμένες μομφές, φτάνει στο σημείο να απειλεί με πόλεμο την σύμμαχό της. Όταν
είμαστε, υποτίθεται, άλλο έχουμε μια διαφορά. Δεν είναι, δηλαδή, αναρωτιέμαι, εμείς προφανώς ξέρουμε τι θέλουν οι Έλληνες, αλλά τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα διεθνώς, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Να αλλάξει κάτι επιφανειακώς, αλλά πραγματικά είναι κάτι που το ακούω και από πολύ κόσμο στην καθημερινότητα. Σου λέει, είμαστε στο ΝΑΤΟ, καλά, αυτό το ΝΑΤΟ δεν θα βοηθήσει. Δεν θα έρθει να αποβαρθίζει. Αλλά δεν μπορεί να είναι και ουδέτερο. Και επειδή εσείς ήσασταν και στη στρατιωτική πλευρά και με τους συναδέλφους, και με την ιδιαίτερη σχέση με τον ΑΚΑΡ, που αυτό είναι πάντα ευχάριστο να υπάρχει μια επαφή των δύο αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, βλέπετε σε αυτό το πλαίσιο κάποια δυνατότητα? Δυστυχώς το ΝΑΤΟ, μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο κ. Βενιζέλος και η κ. Μπακογιάννη, στο καταστατικό του χάρτη δεν προβλέπεται ενέργεια ή αντίδραση σε περίπτωση που κράτο μέλος του ΝΑΤΟ απειλήσει άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Ενώ αυτό προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 47-7 νομίζω. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα το ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποφύγει τις τριβές και τα προβλήματα, υπάρχει ένας κανόνας εκεί, το Luns Ruling. Όταν ο Γενικός Γραμματέας ήταν ο Luns, είχε αποφασίσει ότι όταν υπάρχουν μεταξύ των κρατών διαφορές, θα το βάζουμε στην άκρη το πρόβλημα, δεν πρέπει να μπαίνουμε στη μέση για να το επιλύσουμε. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι, να προσπαθήσω να βάλω τους νατοϊκούς στη λογική ότι, ωραία, αυτό που διεκδικεί η Τουρκία και αυτό που εμφανίζει σαν διακήρυξη, ελάτε να το ελέγξετε, να σας δώσουμε όλα τα στοιχεία, να το ελέγξετε, να δούμε αν έχει κάποια λογική βάση. Γιατί κάθε φορά που εμφανίζει μία αξίωση, όταν εσείς την δέχεστε και λέτε, ωραία, δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, κερδισμένη βγαίνει η Τουρκία. Είναι σαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Όταν τα δεχτεί το δικαστήριο, εδώ έχουμε έγκριτους νομικούς που καταλαβαίνουν, αυτός που χάνει, ξέρουμε ποιος είναι. Στην προκειμένη περίπτωση, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η Αμερική και οι συμμαχίες που υπάρχουν στην περιοχή. Το θέμα της ΑΟΣ νομίζω αναλύθηκε αρκετά. Εγώ έχω να πω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Επειδή είχα εμπλακεί και σε κουβέντες με το πιο πρόσφατα από όλους σας, με τους Αιγυπτίους, καταλάβαινα ότι υπάρχει μια αναστολή, γιατί εκτός των υπολείπων, όπως ξέρετε, η Αίγυπτος έχει και ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο αδελφών μουσουλμάνων, οι οποίοι δεν θέλουν να κοπούν τελείως οι σχέσεις με την Τουρκία. Ο επιχειρηματικός κόσμος λοιπόν της Αιγύπτου δεν θέλει να κόψει τελείως τις επαφές του. Θέλουν λοιπόν να υπάρχει ένα παράθυρο διαθέσιμο για την οποιαδήποτε προοπτική. Άρα, ό,τι κάνουν θα το κάνουν σε μια καθαρή περιοχή που δεν θέλουν να έχουν δυσκολίες στο μέλλον. Άρα και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Νομίζω και η σημερινή κυβέρνηση το προσπαθεί. Έχουν γίνει αρκετές επαφές. Είναι πάντως σημείο κλειδί. Πρέπει, εγώ θα έλεγα, για να μην μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες, ότι θα πρέπει να φύγουμε λίγο από αυτό το φοβικό σύνδρομο, τι θα μας κάνει η Τουρκία άμα θα κάνουμε αυτή την κίνηση ή την άλλη. Τι να μας κάνει? Κάνουμε κινήσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε την αιγελίτιδα ζώνη. Ας κάτσουμε λοιπόν να δούμε, να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Στην περιοχή που δεν την αφορά την Τουρκία μπορούμε να το κάνουμε. Στην περιοχή που την αφορά μπορούμε να το συζητήσουμε. Έχει κατατεθεί παλιότερα μια πρόταση, νομίζω επί της Υπουργείας σας, κύριε Μπακογιάννη, που είχε γίνει μια πρόταση από το ναυτικό να γίνει μια οριοθέτηση με θαλάσσιους διάβλους, ώστε να μην έχει η Τουρκία καμία γκρίνια για το ότι δεν μπορεί να περάσει, ότι αποκλείονται περιοχές κλπ. Και αυτό έχει θέματα. Δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να κουβεντιαστεί. Η κατάσταση, θεωρώ και εγώ, θα επαναλάβω τη φράση, είναι κρίσιμη. Θέλει ψυχραιμία, θέλει διακομματική συμφωνία, δεν είναι χώρος για αντιπαράθεση. Θα πρέπει, έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος έχει ασχοληθεί, έχουμε συγκεντρωμένη εμπειρία, έχουμε μια ιστορία την οποία μπορούμε να τη δούμε και να την αναλύσουμε και να καταλάβουμε πού έχουμε κάνει λάθη, πού έχουμε κινηθεί σωστά, ποιος είναι ο τρόπος που πρέπει να κινηθούμε. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει να μην είμαστε φοβικοί,
να καθορίσουμε την ελληνική στρατηγική σε αυτό το θέμα, να ξέρουν όλοι ότι αυτός είναι ο στόχος μας, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αυτό το θέμα, ειδικά με τους συμμετέχοντες, μπορούμε να το συζητάμε. Έχουμε 5 λεπτά. Να το επεκτείνω λίγο, να ακούσω το παρακαλώ, το οποίο βέβαια να το ζητάω τον κύριο Βενιζέλο δεν είναι εύκολο. Παρακαλώ πολύ πολύ σύντομα για να πούμε και κάτι για το πεντραστευτικό, διότι έρχεται καλοκαίρι. Λοιπόν, να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 50 στο ΝΑΤΟ στην πρώτη διεύρυνση μαζί. Η Δύση τις αντιμετώπιζε από κοινού. Αυτό έχει μία σημασία για την αντίληψη που ακόμη επικρατεί κατά βάθος για τον χώρο αυτό, για τα 12 ναυτικά μίλια. Πρέπει να πούμε καθαρά ότι η αντίρρηση δεν είναι μόνο της Τουρκίας. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ειδικά για το Αιγαίο αντιρρήσεις έχουν και οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Ρωσία δεν βλέπουν θετικά μία επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Θυμίζω ότι οι άλλες χώρες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε έχουν όλες 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα. Η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο έχει 6, όπως έχουμε και εμείς. Αλλού έχει 12, στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο μετά την Ατάλεια. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε και ποιος είναι ο διεθνής συσχετισμός για να μην τα αποδίδουμε όλα στο στενό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από εκεί και πέρα, λύσεις μπορεί να βρεθούν πολλές, αλλά πάλι σκεπτόμαστε με βάση το Αιγαίο που είναι μια κλειστή θάλασσα. Είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο τώρα όπου υπάρχει ποικιλία εκτάσεως χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν 6 συμπτωματικά, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες που μετέχουν στο σύστημα οριοθέτησης που έχουν 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα. Άρα πρέπει να σκεπτόμαστε τώρα με άλλον ορίζοντα. Είναι συνολικό, είναι σύνθετο και είναι ευρύτερο. Αλλά επειδή πρέπει να κλείσουμε θεωρητικά σε 2-3 λεπτά, θα τολμήσω να υπερβώ το χρόνο, να ζητήσω λίγο πολύ σύντομα 1-2 λεπτά τον καθένα σας. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του μεταναστευτικού μετά τα δεδομένα του Εύρου, να μην επαναλαμβάνω το τι συνέβη, το γεγονός ότι πρακτικά είμαστε μπροστά σε καλοκαίρι με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πώς πρέπει να το χειριστούμε και σε αυτό βέβαια να προσθέσω μάλλον και δυστυχώς τη διάσταση του κορονοϊού, διότι καλώς ή κακώς είναι και αυτή μια επιπρόσθετη επιβάρυνση, σε εισαγωγικά δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος, αυτού του προβλήματος. Να πάω πρώτα στην κυρία Πακο. Εντάχει, είναι σαφές ότι η στρατηγική την οποία δοκίμασε να ακολουθήσει ο Ερντογκάν στον Εύρο γύρισε μπούμεραγκ. Είχε σκοπό να αδυνατήσει την Ελλάδα, να δημιουργήσει ένα στάτος στην Ελλάδα και να εκβιάσει την Ευρώπη. Βρέθηκε απέναντι σε μια Ευρώπη η οποία στήριξε την Ελλάδα και τη στηρίζει και στο επιτοπίος, δηλαδή στον Εύρο, στέλνοντας δυνάμεις. Γι' αυτό και το τελευταίο συμβάν με τους Γερμανούς, το οποίο έγινε εκεί. Και άρα αυτή η στρατηγική πάνω στην οποία είχε βασιστεί, του γύρισε ανάποδα. Αυτό είναι βέβαιο. Και είναι επίσης βέβαιο ότι αυτό εξελίχθη ως μία ήττα από την τουρκική πολιτική ηγεσία. Εγώ, κύριε, πιστεύω ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ταυτισμένα το μεταναστευτικό με όλα τα υπόλοιπα θέματα με της Τουρκίας, δεν ισχυρίστηκα ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να καλύψει το οικονομικό πρόβλημα της Τουρκίας και να της δώσει τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για να σωθεί η τουρκική οικονομία. Όχι. Αλλά αυτό που σίγουρα θα υποχρεωθεί, κατά τη γνώμη μου, να κάνει ο Ερντογκάν, είναι να στραφεί προς την Ευρώπη, προς μία συμφωνία πακέτο. Το έχουμε πει, το είχα πει σε μία συζήτηση του κύκλου με τον κύριο Βενιζέλο εδώ και αρκετό καιρό, δεν θυμάμαι, νομίζω είναι πάνω από 6 μήνες. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Αυτή η συμφωνία πακέτο, την οποία πρέπει να επιδιώξουμε εμείς να κάνει η Ευρώπη με την Τουρκία, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα θέματα του μεταναστευτικού, εκτός από τα θέματα της οικονομικής συνεργασίας, πρέπει να περιέχει και τα θέματα ασφάλειας και να φέρει την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή η Ελλάδα σε αυτήν την πάγια θέση την οποία έχουμε, ότι εμείς θα πάμε με διερευνητικές εντολές και τα λοιπά και τα λοιπά και να συζητήσουμε,
πρέπει να εντάξει αυτή τη στρατηγική της σε μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική. Ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καλύτερη ευκαιρία για να ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική. Διότι αντιμετωπίζουμε πλέον προβλήματα τα οποία συνειδητοποιούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, όπου όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι αποφάσεις για το μεταναστευτικό δεν μπορεί να είναι αποφάσεις μόνο των χωρών οι οποίες γυτνιάζουν με χώρες οι οποίες στέλνουν μετανάστες, όπου το πρόβλημα του κορονοϊού έχει επιδεινώσει την όλη κατάσταση και έχει αυξήσει τους φόβους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, θα μου πείτε τώρα προσπαθούμε να βρούμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε τα ομόλογα για να μπορέσουμε να βγάλουμε την Ευρώπη από την κρίση. Θα συζητήσουμε το θέμα της Τουρκίας. Εγώ πιστεύω ότι θα συζητήσουμε και το θέμα της Τουρκίας. Διότι πλέον όλοι οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι ο Τούρκος είναι η Τουρκία είναι μια χώρα με την οποία κάποια συμφωνία ευρύτερη πρέπει να βρεθεί για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Μέσα λοιπόν στη γενικότερη οικονομική αναταραχή, μέσα στην οικονομική κρίση της Τουρκίας, θα πρέπει στόχος δικός μας, τουλάχιστον έτσι όπως τον εκλαμβάνω εγώ, είναι να εντάξουμε τις ελληνικές θέσεις μέσα στις ευρωπαϊκές, μέσα στους ευρωπαϊκούς στόχους, πράγμα το οποίο συμφέρει και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, και να καθίσουμε την Τουρκία σε διαπραγματεύσεις με και με ευρωπαϊκό καπέλο. Κύριε Βενιζέλο, για το μεταναστευτικό, καθότι μπαίνουμε και στο καλοκαίρι. Κοιτάξτε, εγώ συνεχίζοντας τη σκέψη της κυρίας Μπακογιάννη για μια συμφωνία πακέτο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που θα περιλαμβάνει μεταναστευτικό και ασφάλεια, άρα θα ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θα έλεγα μακάρι. Αυτό είναι ένα Ελσίνκι Β, γιατί το Ελσίνκι δυστυχώς πέθανε. Ήταν μια συμφωνία, μια κατάσταση στα δεδομένα του 1900, ας το πούμε, 96-99. Τώρα μπορεί να γίνει ένα δεύτερο Ελσίνκι. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το δελεαστικό αντάλλαγμα που θα δώσει η Ευρώπη στην Τουρκία και δεν ξέρω αν έχει κάποια διάθεση να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει και λόγω του κορονοϊού και λόγω της οικονομικής κρίσης που προκαλεί η υγειονομική κρίση, κλείνει. Μακάρι λοιπόν να υπάρξουν προϋποθέσεις για μια τέτοια συμφωνία πακέτο, αλλά εγώ τη θεωρώ πολύ δύσκολη. Στον Εύρο υπάρχει μια σαφή σίτα της γραμμής Ερντογκάν και μια ελληνική επιτυχία. Έχουμε επίσης καταφέρει τον τελευταίο καιρό και λόγω του κορονοϊού να στεγανοποιήσουμε τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο. Δεν έχουμε διελεύσεις και ίσως και αυτό να εξηγεί μια υπερένταση στις τουρκικές υπερπτήσεις, παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο. Ίσως το γεγονός ότι έχει στεγανοποιηθεί η διέλευση η θαλάσσια, όπως και ο Εύρος βεβαίως, να οδηγεί σε μία εκτόνωση με τη μορφή υπερπτήσεων, παραβάσεων και παραβιάσεων. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζουμε το μεταναστευτικό ορθότατα ως ευρωπαϊκό πρόβλημα, για να μην πω και ως διεθνές ανθρωπιστικό πρόβλημα, όχι ως ελληνοτουρκικό, και πρέπει να εμπλέξουμε στο μέτρο του δυνατού την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιτέλους πρέπει να αναλάβει κάπως τον διεθνοπολιτικό της ρόλο, αν και η Ιωνή δεν είναι πολύ θετική από την άποψη αυτή. Ναύαρχε, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Βενιζέλος σε αυτό, να κλείσουμε και λόγω της ιδιότητάς σας, και επειδή είπα και πριν στην ερώτηση ότι πάμε για το καλοκαίρι με το μεταναστευτικό πάντα, για αυτή την επιτυχία, από ό,τι φαίνεται, η επιτυχή διαχείριση στη θάλασσα σε ό,τι αφορά τις ροές, πού την αποδίδεται και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή, μας δίνει ελπίδες για καλύτερη διαχείριση καθώς πλησιάζει καλύτερος καιρός και συνήθως εκεί έχουμε περισσότερο μεγαλύτερες ροές. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τον Εύρο. Στον Εύρο υπήρχε αναφισβήτητα μια σοβαρή επιτυχία της Ελλάδας. Όπως είδατε, η προσπάθεια ήταν συνολική, ακόμα και οι ντόπιοι προσπαθήσαν εκεί και βοηθήσαν πάρα πολύ. Σημειώνω και εγώ ότι ήταν μια πολύ σοβαρή και μετρήσιμη της Τουρκίας αυτό το θέμα. Όμως εγώ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να πιέζει από τον Εύρο.
Το θέμα της, των θαλασσίων συνόρων, θα επανέλθω στον Εύρο. Το θέμα των θαλασσίων συνόρων είναι μια υπόθεση πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε έχει πάει στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων. Ναυτικό και ελληνική ακτοφυλακή και ο στρατός που είναι εκεί στην περιοχή κάνουν τη μέγιστη προσπάθεια. Όσο βελτιώνεται όμως ο καιρός και όσο ανοίγουν οι μέρες, το πρόβλημα θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Και όσο διαρκεί, αυτό είναι και χρήματα, και φθορά, και κούραση. Επομένως, επειδή το θέμα του μεταναστευτικού έχει μια πολύ σοβαρή καθημερινότητα, την οποία πρέπει να τη διαχειριστούμε, ενώ η λύση του, όπως δεν διαφωνεί κανείς, μάλιστα πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε, ότι το θέμα αυτό πρέπει να τεθεί στην Ευρώπη πιο σοβαρά, να τη θέσουμε πρώτων ευθυνών της και να μην προσπαθεί να το διαχειρίζεται με κινήσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο αποτελεσματικές. Ναι, πήρε μια καλή θέση, ναι, μας συγχαίρει, ναι, μας βοηθάει, μπορεί και παραπάνω. Το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο από την Ελλάδα. Όταν δε, όπως είπαν και οι δύο προλαλήσαντες, καταφέρουμε να το κάνουμε πακέτο και να δοθεί μια συνολική λύση, αυτό θα είναι το ευτυχέστερο. Το θέμα είναι, όπως είπαμε, ότι το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και η καθημερινότητα περνάει γρήγορα και την αντιμετωπίζουμε, τη ζούμε. Η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά σοβαρή. Όπως καταλαβαίνετε, ερχόμαστε πάλι σε αυτό που δεν θα ήθελα να πω, αλλά θα το πω. Οι ένοπλες δυνάμεις θέλουν ενίσχυση και θέλουν να ρίξουμε τα μάτια μας και την προσοχή μας να έρθουν στο επίπεδο που πρέπει. Καταρχήν να λύσουμε τα προβλήματα τα λειτουργικά που έχουμε τώρα και παράλληλα να δούμε τι θα κάνουμε με τα εξοπλιστικά μας. Βλέπετε πόσο σοβαρό εργαλείο είναι. Έχει καταντήσει οι ένοπλες δυνάμεις να είναι πασπαρτού. Όπου χρειάζεται, παρεμβαίνουν οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν το λέω γιατί θέλω να πάμε σε πόλεμο, αλλά όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο και για τη διπλωματία, αλλά και για την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών. Όλοι πιστεύουν σε αυτούς και θα πρέπει να τους βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Και ξεκινάω από τα τελευταία γεγονότα με τα οικονομικά στοιχεία κλπ. Που θα έπρεπε να τους δούμε λίγο διαφορετικά, να μην τους εξαιρέσουμε δηλαδή από όλα αυτά που δίνονται σαν μπόνους. Το θέμα δυστυχώς, του μεταναστευτικού... δυστυχώς έχουμε περάσει 6-7 λεπτά. Έπρεπε να έχουμε τελειώσει εδώ, αλλά είναι τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που αντιλαμβάνομαι ότι την εκτείναμε, αλλά είμαστε στα όρια μας. Να μείνουμε με αυτή την, θα έλεγα, υπερκομματική έκκληση των ευρωδυναμίων, γιατί όντως είναι ένα εργαλείο χρήσιμο στην διπλωματία. Οπωσδήποτε δεν θέλεις να πολεμήσεις, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος. Για να μην πολεμήσεις, να είσαι έτοιμος. Να ευχαριστήσω όσους μας παρακολούθησαν, να ευχαριστήσω πρώτα εσάς, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Αποστολάκη. Και να κλείσω βέβαια και θα ήθελα προσωπικά και εμένα μια αναφορά στα μέσα ενημέρωσης να πω ότι σε όλο αυτό το διάλογο, σε όλο αυτό τον προβληματισμό, νομίζω μπορούμε να υπηρετήσουμε και εμείς το καλό νομιμένο εθνικό συμφέρον, εάν παρουσιάζουμε στην κοινή γνώμη όλα αυτά τα λεπτά, δύσκολα, ευαίσθητα θέματα με νυφαλιότητα και ρεαλισμό. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές. Υπάρχουν διάφοροι που, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, καταλήγουν σε χαρακτηρισμούς και περιγράφουν και χαρακτηρίζουν αυτό που είναι διάφορες λέξεις. Δεν είναι απλά, είναι για τη χώρα και επιβάλλεται ρεαλισμός και σοβαρότητα, όχι υπερφύελη, έτσι, πατριωτική, ας την πω, έτσι, υπερβολή. Και πάλι ευχαριστώ όλους, μέλους του Οικονομικού Φόρουμ των Δευτών, του Κύκλου Ιδεών και της Εμείς ευχαριστούμε.